εκτράφει εκπρόσωποι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, αγαπητοί συνάδελφοι, στελέχοι της Βουλής, σας προσκαλέσαμε και με ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχόμαστε σήμερα στη συνέντευξη τύπου που θα δώσει ο κύριος Πρόεδρος της Βουλής για τα αρχεία, σπάνια αρχεία, τα οποία ανεβρέθησαν και είναι πολύ πλούσια και μεγάλα σε αριθμό. Βρέθηκαν σε χώρο της Βουλής, αφορούν μια μεγάλη χρονική περίοδο που περιλαμβάνει σημαντικά ιστορικά γεγονότα από τα τέλη του 19ου αιώνα μέχρι τη μεταπολίτευση. Ένα σημαντικό μέρος των αρχείων αυτών έχει ήδη αποδελτιωθεί και αφορά την περίοδο της επτάχρονης δικτατορίας, της Χούντας, όπου η Βουλή δεν λειτουργούσε. Δεν υπήρχε έκφραση της λαϊκής βούλησης, όπως όλοι ξέρουμε. Η Βουλή, το κτίριο της Βουλής, χρησιμοποιούνταν για τις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου της δικτατορικής κυβέρνησης. Δίνω το λόγο στον κύριο Πρόεδρο για να μας κάνει την πλήρη ενημέρωση. Δεν βρέθηκαν κι άλλα. Δεν έσκυψα γι' αυτό. Καλημέρα. Να είστε καλά. Γιατί σήμερα αυτή η press conference? Θέλω να είμαι πάρα πολύ σαφής. Γιατί ξεκινάει το τριήμερο των εκδηλώσεων τιμής για την εξέγερση του Νοέμβρη. Για το προσεχές τριήμερο, 44 χρόνια μετά, και γιατί το μεγαλύτερο μέρος του αρχαιακού υλικού που βρέθηκε στο συγκεκριμένο χώρο εδώ και αρκετούς μήνες αφορά στην περίοδο της επταετίας. Είναι σχεδόν το σύνολο του υλικού που αφορά σε συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου εκείνης της περίοδου, σε αποφάσεις, σε συσκέψεις της λεγόμενης Τριανδρίας ή σε άλλα ντοκουμέντα εκείνης της περίοδου. Άρα τώρα αισθανθήκαμε την ανάγκη, έχουμε την υποχρέωση να κάνουμε αυτές τις πρώτες ανακοινώσεις. Υπό άλλες συνθήκες, επειδή θα χρειαστεί πολύς χρόνος για την αξιοποίηση, την συντήρηση αυτού του υλικού και την καταλογογράφησή του κλπ. Ενδεχομένως, του χρόνου τέτοιο καιρό να είμαστε έτοιμοι για να πούμε για το σύνολο αυτής της υπόθεσης. Άρα, σας επαναλαμβάνω, ξεκίνησα από αυτό για να είμαστε σαφείς, απολύτως σαφείς. Ακριβώς επειδή πριν από 8-10 μήνες, στο πλαίσιο μιας συστηματικής δουλειάς που έχει γίνει τουλάχιστον αυτά τα 2 χρόνια για να δούμε την στατικότητα, την πυροπροστασία, την ενεργειακή προστασία και μία σειρά από άλλα στοιχεία που αφορούν στο ίδιο κτίριο της Βουλής, ακριβώς επειδή είχαμε ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία από χώρο σε χώρο, στο πλαίσιο αυτής της αναζήτησης και ιδιαίτερα για το σύστημα πυρανίχνευσης, αν θυμάμαι καλά, βρέθηκε πράγματι ένας χώρος, θα τα πω ύστερα και γραπτά, σας τα λέω έτσι λίγο προφορικά από καρδιάς, βρέθηκε ένας χώρος, ένα δωμάτιο μέσα στο οποίο υπήρχαν αρχιακά υλικά που το κυρίως πρακτικά υπουργικών συμβουλίων όλων των περιόδων της ελληνικής ιστορίας από το 1897 μέχρι το 1977, δηλαδή πριν από 40 χρόνια. Σταματάνε αυτά τα υλικά τα οποία βρέθηκαν. Δεν γνωρίζουμε αν αυτό το υλικό, αυτός ο όγκος πολύ μεγάλος υλικών, πότε είχε μετακινηθεί ενδεχομένως και είχε μαζευτεί από άλλους χώρους της Βουλής
δεν ξέρουμε αν αυτό είναι πριν από 20 ή από 30 χρόνια, ας πούμε, και ήταν σε αυτό τον χώρο. Δεν το γνωρίζουμε επακριβώς. Το σίγουρο είναι ότι δεν έχουν καταλογογραφηθεί, συντηρηθεί και καταγραφεί αυτά τα αρχεία από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες της Βουλής. Με αφορμή λοιπόν αυτό, στον κανονισμό της Βουλής, τότε δεν είχαμε πει τίποτα βέβαια, όπως δεν μιλήσαμε και επί 1,5 χρόνο για την συστηματική δουλειά που έγινε για το φάκελο της Κύπρου, διότι η Βουλή και οι υπηρεσίες της, δευτερευόντως εγώ ή το πολιτικό προσωπικό, κάνουν εξαιρετικά σημαντική δουλειά και ηχέμηθη δουλειά όποτε χρειάζεται για να βγαίνει αποτέλεσμα. Κάναμε αλλαγή στον κανονισμό της Βουλής και ιδρύσαμε ένα νέο τμήμα, το οποίο ακόμα δεν έχει μπει, ας πούμε, σε λειτουργία. Βοηθήσαν άνθρωποι για να διαμορφωθεί ως τμήμα της διεύθυνσης της Βουλής και της Γενικής Διεύθυνσης της Βουλής, υπό τον Γενικό Διευθυντή τον κύριο Αγγελόπουλο, υπό τη Διευθύντρια την κυρία Δρούλια και άλλους επιστήμονες. Φτιάχτηκε ένα νέο τμήμα αρχείων της Βουλής. Επιτρέψτε με εδώ μια παρέκβαση από αυτό που ίσως εσείς θεωρείτε σαν μόνο ζήτημα στο οποίο πρέπει να αναφερθούμε σήμερα. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη και βοηθάει πολύ και η νέα τεχνολογία, ενώ και ψηφιοποίηση και όλα αυτά, να καταγραφεί επιτέλους και να μπει στην βάσανο και στην υπηρεσία του επιστημονικού δυναμικού της χώρας όλων των γενεών, το σύνολο των αρχείων της χώρας μας. Λίγα χρόνια πριν, 3,5 χρόνια πριν, γιορτάσουμε όλοι μαζί, τιμήσουμε τα 200 χρόνια της Εθνικής Ανεξαρτησίας. Καλό θα ήταν όλες οι μονάδες αρχείων, με πρώτα απ' όλα βέβαια τα γενικά αρχεία του κράτους, αλλά και όλες οι άλλες προσπάθειες, οι πυλώνες, οι σημαντικές προσπάθειες που έχουν γίνει, πανεπιστημίων, ιδρυμάτων, κομμάτων, πολιτιστικών φορέων, υπουργείων, μέσα σε αυτό το διάστημα της τριετίας, σε ό,τι αφορά εμάς και τη Βουλή θα το εξυπηρετήσουμε, να διαμορφωθεί η πλατφόρμα, διότι ξέρετε πως αυτά είναι αρκετά εύκολα πλέον να γίνουν και ηλεκτρονικά, καταγραφής του συνόλου ή δυνατών και αξιοποίησης και διασταύρωσης των αρχείων της χώρας. Εδώ η Διεύθυνση της Βουλής και η Βιβλιοθήκη της Βουλής είναι μια εξαιρετική υπηρεσία. Είναι μετά την Εθνική Βιβλιοθήκη η δεύτερη βιβλιοθήκη στη χώρα. Από πλευράς ποιότητας, τουλάχιστον, ίσως και ποσότητας αρχιακού και όχι μόνο υλικού. Για όσους από εσάς έχουν παρακολουθήσει, παραδείγματος χάρη, τις επαιτειακές εκδηλώσεις που γίνονται για την 25η Μαρτίου ή την 28η Οκτωβρίου κλπ. Ή και για τα ντοκουμέντα για τις 12 Οκτωβρίου και την απελευθέρωση της Αθήνας κλπ. Βλέπετε ότι από την βιβλιοθήκη της Βουλής έρχονται τα πιο πρωτότυπα υλικά που αφορούν από αγωνιστές του 21 μέχρι όλους πολιτικούς και άλλους για το διαρρεύσαν χρονικό διάστημα. Είναι ένας εξαιρετικός πλούτος. Υποσύνολο της βιβλιοθήκης αυτής είναι η Μπενάκιος Βιβλιοθήκη, η οποία γνωρίζετε ότι φιλοξενείται αυτά τα χρόνια στη Λένορμαν, στο πρώην καπνεργοστάσιο, και η οποία έχει αποφασίσει η Βουλή, έχουν εγκριθεί τα κονδύλια, οι μελέτες είναι όλα έτοιμα, θα δημοπρατηθεί. Το κτίριο είναι πίσω από την παλαιά Βουλή, εκείνο το υπέροχο κτίριο. Για να 29 χρόνια μετά, από το 88 αν δεν κάνω λάθος, έχει εγκαταληφθεί αυτό το κτίριο. Στο αμέσως προσεχές διάστημα, δηλαδή εντός διετίας, θα έχει αποκατασταθεί ένα κόσμημα στο κέντρο της Αθήνας με την Μπενάκιο Βιβλιοθήκη τουλάχιστον. Έχει τόσο μεγάλη σημασία να συζητάει η Βουλή για τα αρχεία κτλ. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι παθαίνεις πανικό αν έρθεις σε επαφή, αν σκεφτείς τι υπάρχει ή τι πρέπει να αναζητηθεί σε αυτούς τους χώρους. Παραδείγματος χάρη, τα πρακτικά της μεταπολίτευσης, μιλάμε ήδη για 43 χρόνια του κανονικού κοινοβουλευτικού βίου, ενώ της μεταπολίτευσης, τα πρακτικά των συνεδριάσεων.
βρίσκονται, αν δεν κάνω λάθος, ντανιασμένα στην Λένορμαν στο υπόγειο. Μιλάμε για χιλιάδες τόμων, όπως αντιλαμβάνεστε. Τα πρακτικά των επιτροπών της Βουλής και κυρίως των ακροάσεων των κοινωνικών φορέων που γίνονται εδώ πέρα, ενώ μετά τη μεταπολίτευση τουλάχιστον ή και πριν, και που αναφέρονται μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο, πάνω στα φλέγοντα ζητήματα και προκρίσεως και τώρα μέσα στην κρίση. Τα πρακτικά λοιπόν και αυτά. Τα πρακτικά και τα αρχεία των εξεταστικών επιτροπών της Βουλής. Υπάρχει ένα δωμάτιο, παραδείγματος χάρη, που αν το ανοίξεις είναι ένα δωμάτιο με όλα τα αρχεία της εξεταστικής για τις Ζήμενς. Αν το ανοίξεις, όρχονται στο κεφάλι, μπορεί να πάθεις κάτι. Δεν μπορείς δηλαδή καν να μπεις μέσα για να ψάξεις. Τα ντοσιέ τα οποία έχουν ετοιμαστεί υπήρχαν από τις διαδικασίες της εξεταστικής για τις Ζήμενς. Δεν μιλάω από το σκάνδαλο Κοσκοτά μέχρι σήμερα. Μιλάμε για όλο το πανόραμα της πολιτικής ζωής, της δημοκρατικής εξέλιξης, των επώδυνων στιγμών και περιόδων της ζωής μας, έτσι όπως έχει αποτυπωθεί στην Ελληνική Βουλή. Στο δικό μου γραφείο, να ξέρετε, με είχε ενημερώσει ο πρώην πρόεδρος ο κύριος Κακλαμάνης, η Χούντα είχε τους πολυγράφους της και έβγαζε τους αναγκαστικούς νόμους. Από εκεί βγαίναν και είναι γεμάτο μελάνια κάτω, διαφόρων χρωμάτων, και βγαίναν από εκεί. Εδώ δίπλα μου έχω αρχεία από πρακτικά από το 1844-45. Ένα χρόνο μετά δηλαδή, που ο Μακρυγιάννης και όχι μόνο επέβαλαν τη συνταγματική δημοκρατία, κοινοβουλευτική δημοκρατία στην Ελλάδα. Είναι όλα εδώ. Ήταν όλα εδώ. Θα είναι όλα εδώ. Και εξαρτάται από όλους μας να βοηθήσουμε ώστε να αξιοποιηθούν, να καταγραφούν, να συντηρηθούν. Υπάρχουν εξαιρετικά εργαστήρια συντήρησης των αρχείων και όλων των αρχείων και των εφημερίδων που βρίσκονται στη Λένορμαν του τύπου, όλου του τύπου. Εξαιρετικά αρχεία συντήρησης, διότι αντιλαμβάνεστε ότι αυτά δεν τα βρίσκει κανείς κάθε στιγμή, δεν τα βρίσκει έγκαιρα. Επιτρέψτε μου λοιπόν να έρθω λίγο πιο πολύ στα δεδομένα, αφού σας πω ότι σήμερα δεν θα παρουσιάσουμε, αλλά είναι στη διάθεση και θα υπάρξει και σχετική ανάρτηση στις προσεχείς μέρες, ένα επιπλέον υλικό, επίσης εξαιρετικά ενδιαφέρον, είναι όλα τα έγγραφα που αφορούν τους βουλευτές της πρώτης περίοδου του 1974 στη μεταπολίτευση, σε σχέση με τις κρατήσεις και τις φυλακίσεις τους στην περίοδο της δικτατορίας και τα σχετικά έγγραφα και σημειώματα που έχουν δοθεί από τις αρχές ασφαλείας, όταν τότε εμείς, μιλάω για τους πολύ παλιούς, ελάχιστοι στα από εδώ πέρα μέσα, ανάλογα καθέναν με το τι κράτησε, φυλάκης ή εξορία κτλ. Είχε απευθυνόταν στις αρχές και δίδονται τα έγγραφα που πιστοποιούσαν για μέσα σε αυτός όλος ο φάκελος, αυτοί οι φάκελοι υπάρχουν. Και αφορούν προφανώς σε επώνυμους και σε λιγότερο επώνυμους και σε ιστορικά στελέχη όλων των παρατάξεων του Κοινοβουλίου αμέσως μετά την μεταπολίτευση. Να σας πω και τα γραπτά. Το κοινοβουλευτικό αρχείο της Βουλής περιλαμβάνει πλήθος εγγράφων και τεκμηρίων. Εν τω μεταξύ, εσείς μπορεί να βλέπετε, έχετε αντιληφθεί, πρόκειται για δύο DVD που δείχνουν πώς ήταν το δωμάτιο αυτό με σπασμένα τα τζάμια κτλ. Όταν το ανοίξαν οι υπηρεσίες στα πλαίσια, επαναλαμβάνω, του τακτικού και συστηματικού ελέγχου όλων των κτηριακών υποδομών για να μπει η πυρανίχνευση τα λοιπά. Πώς ήτανε, πώς βρέθηκαν και πώς σήμερα 8 μήνες μετά έχουν αποκατασταθεί ως χώρος. Και πώς γίνεται η αποκατάσταση με εξαιρετικά σημαντική επιστημονική δουλειά πλέον των ντοκουμέντων. Το βλέπετε στα δύο βίντεο. Το κοινοβουλευτικό αρχείο της Βουλής περιλαμβάνει πλήθος εγγράφων και τεκμηρίων που χρονολογούνται από το 1944, έτος που η Ελλάδα απέκτησε σύνταγμα και κοινοβούλιο.
εκτός από τα πρακτικά των συνεδριάσεων, της Ολομέλειας και των Επιτροπών, του Νομοθετικού Έργου και των Μέσων Κοινοβουλευτικού Ελέγχου της Βουλής. Στο Κοινοβουλευτικό Αρχείο περιλαμβάνονται και τα χειρόγραφα πρακτικά της Βουλής, 44-83, ήταν χειρόγραφα τότε, πρωτότυπα συντάγματα με τις υπογραφές των βουλευτών, πρωτόκολλα ορκομοσίας βασιλέων προέδρων της Δημοκρατίας κτλ. Όλα αυτά τα έγγραφα είναι μεν καταγεγραμμένα, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η τεκμηρίωσή τους. Με το έργο θα ασχοληθεί το νεοσυσταθέν 5ο τμήμα της Διεύθυνσης της Βουλής των Ελλήνων, αυτό των κοινοβουλευτικών αρχείων και ιδιωτικών συλλογών. Και προφανώς με το έργο της ψηφιοποίησης, που αντιλαμβάνεστε ότι θα πάρει χρόνο για το σύνολο των αρχείων. Στις αρχές του 2017, λοιπόν, ενώ στη Βουλή εξελισσόντουσαν εργασίες πυρανίχνευση όλων των χώρων, ανακαλύφθηκε ένα μικρό δωμάτιο με το οποίο κανείς δεν είχε ασχοληθεί εδώ και δεκαετίες. Ήταν στο διάδρομο πίσω από τα θεωρία της γερουσίας. Στο χώρο αυτό που βρίσκεται στον ημιόροφο, μεταξύ πρώτου και δεύτερου ορόφου του Μεγάρου, εκτός από σκελετούς περιστεριών που φαίνεται πως είχαν εισχωρήσει από ένα σπασμένο παράθυρο, βρέθηκαν 172 κούτες, τις οποίες περιλαμβάνονται 1180 φάκελοι. Το υλικό αυτό, ιδιαίτερα φθαρμένο από υγρασία, σκόνη και μούχλα, απομακρύνθηκε άμεσα από το χώρο και αποθηκεύτηκε σε ασφαλέ σημείο. Τώρα, όλα αυτά που λέμε τα άμεσα, αντιλαμβάνεστε πόσες εβδομάδες πρόκειται, με τι μέτρα ασφαλείας, με ποιους ειδικούς και με τι μέτρα και άλλου τύπου, επιτρέψτε μου να πω, για να μην γίνεται συζήτηση γύρω από αυτά τα ζητήματα. Ακολούθησε η καταγραφή του βάση των αναγραφόμενων σε κάθε φάκελο πληροφοριών και μετά από μια πρώτη φιλομέτρηση των περιεχομένων του, φαίνεται ότι πρόκειται για μέρος του αρχείου του Υπουργικού Συμβουλίου. Έχουν ήδη καταγραφεί 984 φάκελοι ως τίτλοι, έτσι, δηλαδή περίπου το 85% του συνολικού όγκου, και έχουν βρεθεί πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου, πρακτικά των συνεδριάσεών του, βασιλικά διατάγματα, έγγραφα με τα συζητούμενα σχέδια νόμων από κόμματα, εφημερίδων κλπ. Το παλαιότερο τεκμήριο είναι από το 97, το νεότερο του 1977, ακριβώς πριν από 40 χρόνια. Αυτό που κάνει το έβριμα ιδιαίτερα ενδιαφέρον αλλά και επίκαιρο εν ώψη της επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου είναι ότι περίπου η μισή από τους καταγεγραμμένους φακέλους περιέχουν υλικό του Υπουργικού Συμβουλίου που λειτουργούσε κατά τη διάρκεια της επταετίας, είτε της Τριανδρίας όπως λεγόταν τότε, που υπάρχουν ιδιαίτερες συνεδριάσεις, περίοδο που όπως γνωρίζουμε δεν υφίστατο λαϊκή εκπροσώπηση και βουλή. Τα θέματα της χώρας ρυθμίζονταν με προεδρικά διατάγματα, αναγκαστικούς νόμους και υπουργικές αποφάσεις. Μετά από τη συντήρηση, την αναλυτική καταγραφή και τεκμηρίωση των ευρημάτων, το αρχείο θα διατεθεί για έρευνα. Έτσι ώστε οι ερευνητές να εμβαθύνουν μέσα από πρωτογενείς πηγές σε ένα παρελθόν όχι και τόσο μακρινό, με τέτοιο τρόπο ώστε η μνήμη να μείνει αγέραστη. Σας έχει μοιραστεί ένα υλικό. Αυτό είναι δειγματοληπτικό υλικό, δηλαδή είναι δείγμα. Έχουν αναρτηθεί ήδη, τώρα που συζητάμε, στην πύλη της Βουλής, αυτά τα υλικά τα οποία σήμερα δίδονται ως πρόγευση στην δημοσιότητα. Διότι, επαναλαμβάνω, αντιλαμβάνεστε ότι σήμερα ξεκινάει μια διαδικασία. Μέσα σε αυτά τα υλικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δείτε το για όσους μπορούν, έτσι. Το πώς, παραδείγματος χάρη, την 1η Αυγούστου του 1974 αποκαταστάθηκαν τα άρθρα του συντάγματος τα οποία είχαν τεθεί σε αναστολή από την δικτατορία. Όπως επίσης υπάρχει η περίφημη συνεδρίαση της 17ης Νοεμβρίου του 1973 στις 12 η ώρα. Αν θυμάμαι καλά, 10:30 είχε επιβληθεί στρατιωτικός νόμος και δεν μπορούσαμε να κυκλοφορήσουμε. Στις 12 γίνεται αυτή η συνεδρίαση εδώ με το πρακτικό της του Υπουργικού Συμβουλίου. Προφανώς ήταν σε έκρηξη και οι πολιτικές αντιφάσεις τότε του συστήματος. Εδώ υπογράφει ο Μαρκεζίνης. Ο Ιωαννίδης ετοίμαζε ήδη το αντιπραξικόπημα μετά από λίγες μέρες για τον Παπαδόπουλο. Είναι πάντως χαρακτηριστικό αυτό το ντοκουμέντο.
όπως επίσης και στις κάρτες που σας έχουν μοιραστεί, είναι τα γράμματα του Ελευθερίου Βενιζέλου, ο οποίος κράταγε και ο ίδιος τα πρακτικά του Υπουργικού του Συμβουλίου. Έχουν βρεθεί ολόκληρες συνεδριάσεις με την προσωπική γραφή του Ελευθερίου Βενιζέλου για το σύνολο των πρακτικών και των αποφάσεων του 1929. Και άλλα και άλλα. Αυτά είναι δειγματοληψία, σας λέω. Είναι για να υπάρχει ένα ενδιαφέρον μονιμότερο γύρω από το κεντρικό ζήτημα που αφορά και τη Βουλή, αφορά τη χώρα, αφορά τη δημοκρατία. Επιτρέψτε μου και την προσωπική άποψη, το έχω ξαναπεί και δεν με ενδιαφέρει αν παρεξηγείτε, το πώς θα βγει αυτή η χώρα από τα μνημόνια, από την οκτάχρονη κατάσταση δεσμεύσεων δημοκρατικής σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό κασίλωσης ως προς την λαϊκή κυριαρχία για αποφάσεις, για νόμους. Από το πώς θα βγούμε ως χώρα, με τι έμπνευση, με τι ανοιχτούς ορίζοντες, χωρίς φόβο, χωρίς αναδίπλωση σε παρελθόντα για να αισθανθούμε την ασφάλεια μετά από τα 8 χρόνια της λέλαπας, εξαρτάται το μέλλον αυτής της χώρας και κυρίως και το μέλλον των νέων γενιών. Και με αυτή την έννοια, επιτρέψτε μου, είναι ο τελευταίος μου λόγος και συγχωρέστε μου που μακρηγόρησα, η συστηματική δουλειά που γίνεται αυτά τα 2 χρόνια, και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε, για την ανασύσταση της ιστορικής μνήμης, για την ενθάρρυνση όλων των προσπαθειών που γίνονται για να φωτιστούν με τον πιο αμερόληπτο και αντικειμενικό τρόπο όλες οι πλευρές αυτής της πρωτόγνωρης, πρωτότυπης και αξιοθαύμαστης διεθνώς ιστορίας της χώρας μας. Αυτή η προσπάθεια είναι συστηματική. Θεωρούμε πως πρέπει να αφήσει το αποτύπωμά της και για το μέλλον. Δεν κάνω καμία κρίση για το παρελθόν σε σχέση με τους τρόπους και με τους ρυθμούς που γινόταν αυτή η ίδια προσπάθεια, αν και θεωρώ πως ίσως λόγω του ότι δεν υπήρχαν τα φαινόμενα της κρίσης ή οτιδήποτε άλλο, είχαμε μπει από ό,τι φαίνεται σε έναν αδρανειακό μονόδρομο και αυτά τα θεωρούσαμε πως ήταν παρελθούσης κρίσης, ανάξια λόγου, αχρίαστα και απλώς συνθηματολογικά φτιάχναμε μεταξύ μας διχαστικές διαμάχες με την πολιτική ρητορία. Πιθανόν να είναι αυτό, δεν με ενδιαφέρει τι ήταν. Πάντως σήμερα, σε ό,τι μας αφορά, προσπαθούμε με την πλήρη συνένεση και βοήθεια όπου ζητιέται του συνόλου των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων της χώρας πάνω σε αυτές τις προσπάθειες που εξελίσσονται σε όλη την Ελλάδα, με δικτύωση παραδείγματος χάρη των βιβλιοθηκών, με ενίσχυση με ιστορικά βιβλία από την Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βουλής όλων των βιβλιοθηκών στην περιφέρεια. Δεν είναι ανάγκη να τα πω τώρα. Αυτή η προσπάθεια είναι εξαιρετικά σημαντική, νομίζω, είναι ένα λιθαράκι έτσι ώστε η χώρα να βγει όχι μόνο στην οικονομική της διάσταση, αλλά κυρίως στην πολιτική, την πολιτισμική, την ηθική, την ιστορική από τον κικαιώνα της τελευταίας οκταετίας. Σας ευχαριστώ. Βλέπω ότι υπάρχει μεγάλο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Βλέπω πολλούς δημοσιογράφους και όχι μόνο του κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ στην αίθουσα. Μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις. Θα παρακαλούσα πολύ ο καθένας στο μικρόφωνο να λέει το όνομά του και το μέσο το οποίο εκπροσωπεί. Και τα βιντεάκια θα αναρτηθούν, είναι αναρτημένα.